Πιστεύεις ότι υπήρχαν χειρότερες ομάδες από τα Καλύβια, γιατί βάσει αυτών που άκουσα μία πίκρα, δηλαδή λογικά θεωρούσες ότι μπορούσατε κάτι παραπάνω, πιστεύω. Θεωρώ ότι ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει στο τέλος. Οι ομάδες στήσονται από το καλοκαίρι, όλες οι ομάδες. Εκεί γίνεται η οργάνωση, ο προγραμματισμός. Και όταν λέω προγραμματισμό, δεν είναι μόνο πόσους θα πάρεις ποδοσφαιριστές. Απλά θα πρέπει να βάλεις ένα στόχο. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Έχω τα κατάλληλα υλικά, την κατάλληλη χημεία. Έχω τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται το ίδιο με μένα. Έχω τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν την ίδια θέληση. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλη αξία, θα έλεγα, για το αριστερικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν τη διάθεση. Έχουν οι ποδοσφαιριστές τη διάθεση αυτή, μπορούν να τα αποξευθούν, να τα απεξέλθουν. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλεις κάτω, να τα σχεδιάσεις το καλοκαίρι, με σωστό προγραμματισμό και με σκληρή δουλειά. Υπήρχαν στιγμές που έβλεπες ότι οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν μετά το 60 από θέμα φυσικής κατάστασης. Κάποια αυτονόητα πράγματα σε θέμα τακτικής ήταν δυσκολονόητα για τους περισσότερους. Κάποιοι παίχτες δεν άντεξαν στην πίεση, γιατί το να προσπαθείς να αποφύγεις τον αποβιβασμό ή να δίνεις μάχη για τα μπαράζ τα οποία θα σε κρατήσουν στην κατηγορία είναι σαν να κάνεις αυτόματα ένα μίνι πρωταθλητισμό, αλλά από την κάτω πλευρά. Πώς είναι αυτοί λοιπόν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πράγμα? Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν, να βοηθήσουν στο να αντέξει μια ομάδα αυτά? Όταν δεν έχεις λοιπόν τα κατάλληλα υλικά, όταν δεν έχεις χτίσει για αυτά τα πράγματα, φυσικό επόμενο είναι να μην αντέξει όλο αυτό το οικοδόμημα που έχει χτιστεί. Ωραία, αν σου έλεγαν στην αρχή της χρονιάς, πριν ξεκινήσει η φετινή χρονιά, ότι ξεκινάμε στα Καλύβια, αλλά θα διαλέξει υλικό. Θα κράταγες, δεν χρειάζεται να πεις ονόμα, το 50, το 30, το 40, το 100 του ρόστερ που υπήρχε? Θα κρατούσα προσωπικά γύρω στο 30 με 40%. Γιατί το αλφα τοπικό από πέρυσι ξεκίνησε να είναι μια δύσκολη κατηγορία με την κατάργηση της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Είναι άλλο το να είσαι πρωταθλητής ή να βγαίνεις από συγκυρίες ή με κάποια χαλαρή προσπάθεια δευτεραθλητής ή από αγώνες μπαράζ στο Β' και ειδικά στον όμιλο το δικό μας, ο οποίος δεν είναι τόσο ανταγωνιστικός όπως ο τρίτος π.χ. και άλλο να έχεις εμπειρία από αλφα τοπικό χρόνια, ώστε να μπορείς να ξέρεις την κατηγορία, να ξέρεις τις υποχρεώσεις της και να μπορείς να τα απεξέλθεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ωραία. Τώρα δεν έχεις λογικά κάποια συζήτηση με την ομάδα ακόμα? Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις όσον αφορά τη συνέχεια? Τώρα δεν έχει γίνει ακόμη συμβούλιο στην ομάδα. Δεν έχει γίνει αποτίμηση της χρονιάς όσον αφορά το Δέλτα Σίγμα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Εσένα το πρώτο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι να πάρεις μια ομάδα στην αλφα κατηγορία και να κάνεις μια πορεία πρωταθλητισμού όπως είχες καταφέρει να κάνεις με το Δοκίμι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές αδυναμίες, εσύ είχες κάνει μια εξαιρετικά καλή πορεία πρωταθλητισμού, ή σκέφτεσαι μήπως αν σου πούνε ότι θα κοιτάξουμε σοβαρά να χτίσουμε μια ομάδα στα Καλύβια για την άνδρα στην αλφα κατηγορία, να δοκιμάσει εκεί πέρα να χτίσει μια ομάδα όπως τη θες εσύ, έτσι ώστε του χρόνου να παρουσιάσει ακόμα πιο δυνατή στην αλφα κατηγορία? Εξαρτάται ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για να χτίσεις ένα οικοδόμημα, μια ομάδα. Το χτίσιμο είναι η πιο δύσκολη δουλειά από όλες αυτές που αναφέρατε. Θέλει μεγάλο προγραμματισμό και πρέπει να έχεις κοινές απόψεις με αυτούς που διοικούν και έχουν τις τύχες μιας ομάδας στα χέρια τους.
Το να λες χτίζω μια ομάδα εύκολα, χωρίς υπομονή, χωρίς μακροχρόνιο προγραμματισμό και χωρίς τα κατάλληλα υλικά, δεν είναι χτίσιμο, είναι ένα μπάλωμα, θα λέγα. Είναι μια περαστική διαδικασία. Το χτίσιμο σε μια ομάδα β' κατηγορίας είναι το να βάλεις κάποιους στόχους, όπως συλλογή παιχτών οι οποίοι έχουν διάθεση πρώτα και δεύτερον αξία. Οργάνωση όσον αφορά το κομμάτι το γηπεδικό και όσον αφορά τη λειτουργία μιας ομάδος. Κανόνες. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί και εννοείται φυσικά πάρα πολύ σκληρή δουλειά από όλους. Το να έχεις μόνο καλούς ποδοσφαιριστές και να μην συμβάλλουν σε αυτό διοίκηση ή προπονητής. Το να έχεις ένα καλό προπονητή και να μην συμβάλλουν σε αυτό, σε όλη αυτή την προσπάθεια ποδοσφαιριστές ή διοίκηση, ή το αντίθετο, να έχεις ένα καλό προπονητή και ποδοσφαιριστές και να μην βοηθάει η διοίκηση, το ένα κομμάτι ίσον μείον γέννησε από το στόχο. Δεν θα υπάρξει ποτέ αποτέλεσμα, θα υπάρχει μια παροδική δουλειά. Μια προχειρότητα η οποία δεν θα σε οδηγήσει πουθενά, χωρίς να σε βοηθήσει να φτάσεις σε ένα στόχο. Βέβαια, εσύ σαν προπονητής έχεις μεγάλη εμπειρία και μίλησες για ομάδα, σωστή λειτουργία και γήπεδο. Βέβαια, βλέπουμε ότι γενικότερα, ειδικότερα στον νομό και γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά ειδικότερα στον νομό, υπάρχουν πολλά προβλήματα στο γηπεδικό και ειδικότερα στον νομό δεν υπάρχουν ακαδημίες πολλές και νομίζω εγώ ότι είναι μια δυναμία και εσύ σαν προπονητής που σου αρέσει να δοκιμάζεις και νεαρές ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι βλέπεις ότι οι ομάδες διαλύονται γιατί δεν έχουν και από πίσω ένα backup, να το πω, κάποια ακαδημία που θα μπορούσε να δυναμώσει την ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό όμως δεν φταίνε μόνο οι ακαδημίες, φταίμε όλοι μας. Ξεκινάω από την ΕΠΣ, ξεκινάω μετά συνεχίζω με τις ομάδες οι οποίες δεν βάλαν ποτέ στόχο ότι πρέπει να κοιτάξουμε και το μέλλον, παρακοιτούσαν το τώρα. Μέρος της ευθύνης έχουν και οι ιδιωτικές ακαδημίες και οι γενικότεροι ακαδημίες οι προπονητές, οι οποίοι κοιτούσαν δυστυχώς τα αποτελέσματα, ενώ δεν είναι πρωταρχικός στόχος σε μια ακαδημία το αποτέλεσμα. Βέβαια παίζεις για την νίκη, αλλά το θέμα είναι να μάθεις στον ποδοσφαιριστή πώς πρέπει να ανταπεξέρχεται. Πρέπει να το μάθεις λεπτομέρειες, να το μάθεις τα βασικά, να το μάθεις να σταθεί. Παιδιά που είχα εγώ δεν ήξεραν δυστυχώς τα βασικά. Φταίμε και εμείς οι προπονητές στη συνέχεια, στην οποία δεν δώσαμε έμφαση στο αύριο. Το θέμα δεν είναι να πας. Είναι εύκολο να διαλέγεις ποδοσφαιριστές αξίας στο αλφα τοπικό και εσείς τώρα αυτή τη στιγμή να καθίσουμε και τα αναλύσουμε όλα και δούμε ποια σύνθεση θα προτιμούσαμε. Θα βγάζαμε εύκολο μια πολύ καλή δεκάδα η οποία θα πρωταγωνιστούσε και θα είναι 100% αν όχι 100% 90% πρωταθλήτρια αγοράζοντάς τους. Έτσι. Αυτό είναι το εύκολο. Όλοι ξέρουν να το κάνουμε αυτό. Και οι πρόεδροι και οι παράγοντες και οι φιλάθλοι και όλοι. Το θέμα είναι όταν πας σε μια ομάδα είναι τι θα φτιάξεις και τι θα αφήσεις για το αύριο. Αλλά δυστυχώς από, όπως είπατε και εσείς, από νοικοκυριό, ειδικά στο νομό μας, πάσχουμε. Είναι τυχαίο που η ΕΠΣ Θεσσαλονίκης έχει προπαιδικό πρωτάθλημα από το 1984. Θυμάμαι εγώ στην παλιά, στην ενιαία Ιουγκοσλαβία, ήταν υποχρεωτικό όταν πήγαινα σε μια ομάδα αλφα τοπικού εκεί, σαν δεύτερος προπονητής, ήταν υποχρεωτικό η κάθε ομάδα να έχει γήπεδο με χόρτο, η κάθε ομάδα να έχει παιδική ομάδα. Διαφορετικά δεν έχει δικαίωμα στο να αγωνίζεται. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις ακαδημίες του Πανετολικού. Μήπως και δεν προωθηθεί κάποιο ταλέντο στην ομάδα του Πανετολικού για να τον εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά εμείς στην ομάδα μας ή να τον πείσουμε να έρθει να παίξει για μας. Το πιο δύσκολο είναι να μεγαλώσεις, παιδιά, όχι να βγαίνεις όταν μαζί του για καφέ και να συζητάς σοβαρά όταν είναι στην ηλικία 20 χρόνων. Όσοι έχουν οικογένεια καταλαβαίνουν τι θέλω να πω με αυτό. Όπως είδαμε κιόλας και τώρα στις μιχτές, στη συνέχεια, ότι στην Πάτρα υπήρχαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζανε στις αντρικές ομάδες, στα αντρικά τμήματα,
Ενώ αντίθετα οι παίκτες που υπήρχαν εδώ πέρα, οι περισσότεροι νεαροί, δεν παίρνουν ευκαιρίες καλά-καλά από τους προπονητές. Ούτε β' γ' κατηγορία πολλά παιδιά. Αυτό είναι ένα γενικότερο κακό, γιατί όταν είπα για προγραμματισμό και για στόχο, ο στόχος δεν ξεκινάει δυστυχώς μόνο από τον προπονητή. Ο προπονητής είναι ένας συνεργάτης και αυτός ο οποίος θα δείξει το δρόμο, αλλά από εκεί και πέρα η διοίκηση μαζί του είναι αυτή η οποία θα βάλει ένα στόχο και θα πει, ξέρεις, θέλουμε αυτό. Παράδειγμα, μιλήσατε για το Δουκίμι. Πέρυσι, στην αρχή, μόλις συνεργαστήκαμε με τη διοίκηση του Απόλλων Δουκιμίου, είχαμε βάλει ως στόχο παράλληλα με μια καλή πορεία και στο να παραμείνει πρώτα απ' όλα έτσι η ομάδα στην Α κατηγορία, ήταν στο να αναδειχθούν και οι ήδη υπάρχοντες νεαροί ποδοσφαιριστές. Παράλληλα με αυτό το πράγμα. Εγώ την αποδέχτηκα και είδαμε στην πορεία ότι έπαιξε ο Δημήτρης Ουσίμος πρώτη φορά επίσημα. Ο Νίκος ο Στακανίκας πήρε πάρα πολλά παιχνίδια, ήταν βασικός και φέτος συνέχισε και άλλα παιδιά. Ο Σωτήρης ο Κρανιάς π.χ. πήρε αρκετά παιχνίδια μεγάλο χρόνο συμμετοχής και ξεκίνησε και βασικός πρώτη φορά στη ζωή του σε ηλικία 17 χρόνων. Αλλά ήταν μέσα στο πνεύμα όμως της συνεργασίας και του στόχου που είχαμε βάλει. Αυτό είναι θέμα ομάδων. Αυτό θα πρέπει να το δουν οι παραγωγοί. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεσαι το σήμερα στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κρεοπιάτο το οποίο πρέπει να στρώσεις, να χτίσεις όμορφα και να το φας κρύο δυστυχώς. Και αυτό πολλές φορές λέω ότι δεν ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους. Ενώ κατακτήσαμε το Euro, για παράδειγμα, πριν τόσα χρόνια, δεν έχουμε κάνει άλματα πρόοδου. Το βλέπουμε καθημερινά από τις ομάδες της Super League. Το βλέπουμε από τις ομάδες του Α τοπικού, από τους ποδοσφαιριστές του Α τοπικού. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ άσχημη η νοοτροπία εκεί. Γι' αυτό δεν ευθύνεται μόνο ένα κομμάτι οι προπονητές, η διοίκηση. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Είναι η κοινωνία μας τέτοια.